υπάρχει βεβαίως στο Άγιον Όρος ο στολισμός και η ατμόσφαιρα που επικρατεί έξω, δηλαδή δεν υπάρχουν φώτα που αναβοσβήνουν και δέντρα στολισμένα, και η εορτή βιώνεται καλύτερα μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας κατά την αγρυπνία των Χριστουγέννων, στους εμπνεσμένους θείους ύμνους της Χριστού γεννήσεως, ύστερα από μια τεσσαρακονθήμερη νηστεία και προετοιμασία δια μελέτης και προσευχής για να καθαρθεί η ψυχή κατά το δυνατόν και να μπορέσει να βιώσει το μεγάλο μυστήριο της του Χριστού ενανθρωπίσεως, το πώς δηλαδή ο μεγάλος Θεός, αυτός που δεν τον χωρεί όλος ο σύμπαντας χώρος, ο δορυφορούμενος υπό μυριάδες μυριάδων αγγέλων, δέχεται να προσλάβει πλήρως την ανθρώπινη φύση, εκτός βεβαίως της αμαρτίας, και να γίνει άνθρωπος, και μάλιστα με τον πιο τελευταίο τρόπο, καθώς λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, δεν μπορούσε περισσότερο από όσο ταπεινώθηκε να ταπεινωθεί η θεότητα. Δηλαδή μπορούσε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο μέσα σε δόξα, προσκυνούμενος υπό μυριάδων αγγέλων, και οι άνθρωποι να τον θαυμάσουν, να εκπλαγούν, να συγκινηθούν και να τον ακολουθήσουν. Εκείνος όμως ήλθε ως ξένος, ως φτωχός, ως άσημος, ως άγνωστος, ως μικρός, ως τυποτένιος. Δεν τον δέχτηκε κανείς παρά μόνο το σπήλαιο των άλογων ζώων, και εκεί τελεσιουργήθηκε στο σπήλαιο αυτό της Βηθλεέμ η αρχή της αναδημιουργίας και σωτηρίας του κόσμου. Έτσι οι μοναχοί κατά την αγρυπνία των Χριστουγέννων σε όλο το Άγιον Όρος και με την συμμετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας μεταλαμβάνουν τον σαρκοθέντα δια την ημών σωτηρία Ιησού Χριστό, για να τους ενισχύσει κατά όλο το Ιερό Δωδεκαήμερο, αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες της ζωής τους, γιατί σε κάθε Θεία Λειτουργία ζούμε και προσπαθούμε να βιώσουμε την σάρκωση, την κήρυξη, τα θαύματα, τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας.